ήθελε κάτι άλλο. Τίποτα, τι ρε, να το πήρε στα αγκίστρια σου μαζί να πιάσει κανένα ψάρι. Έχω εγώ πατέντε για ψάρεμα τρομερέ. Ναι, θα κάνουμε τον ναυαγό εκεί με τα καλάμια. Θα φέρω εγώ πεταχτάρια, ρε. Τι πεταχτάρια, ρε. Και θα σε πάρω εγώ ανοιχτά, κάνουμε καφετή. Μόλι τον πάρει πέτα τον κιόλα. Παιδιά, άμα είναι να χαθώ στην Άξο και μετά. Η Αγγελική Νικολούλη να κάνει τρεις εκπομπές να μην με βρίσκει. Στην Άξο, γύρω-γύρω νησάκια έχει. Πες του για τις μικρές Κυκλάδες το όνειρο. Ακολυμπήσου για τις μικρές Κυκλάδες το όνειρο. Σκινούσα όλα τα. Δονούσα, να δονήσει το κορμί σου. Και ότι τι θα με ρίξει στη θάλασσα και θα βγω κολυμπούντα στην δονούσα. Κολυμπούντα! Θα πάρω μία πούντα κολυμπούντα. Το έχετε δει. Κολυμπούντα. Ποιο είμαι ο Φέλψ, είμαι. Χαλαρώστε λιγάκι, είμαι μεγάλο άνθρωπο. Αύριο είμαστε εκεί. Όχι, δεν μείνανε δύο μέρες, αγάπη. Αύριο θα κάνουμε εκπομπή. Ναι. Αύριο είμαστε εκεί. Αύριο θα κάνουμε με τον μπανάκι μας στην Άξο. Και τώρα που είπες για τις μικρές Κυκλάδες, τι καταπληκτικά νησιά είναι αυτά, έτσι. Η Ηρακλιά, άνω κάτω κουφονίσει, η Κέρος που είναι ακατοίκητο νησί, αλλά έχει μόνο αρχαία, η Δονούσα, η Σχοινούσα. Και ο Ευτύχης μας πήγε εκεί, έκανε μία βόλτα, ένα οδηπορικό με το καραβάκι με τον καπετάν Ρουσέτο πράσινο. Ποιο είναι το όνομα? Το Ρουσέτος, φαντάζομαι. Το λένε πράσινο στο όνομα. Γιατί? Έλα, πράσινε. Σε χάλασε. Καπετάν πράσινος. Καπετάν πράσινος. Ρουσέτος είναι. Ο Ρουσέτος, ο καπετάν. Αλλάζουν και εκεί τα ονόματά τους και τους δίνουν. Δηλαδή, παράδειγμα λέω, προσπαθούσαμε να συνδεθούμε με τον Κεβόκ, τον παραγωγό μας, λέω στην εκπομπή, τις προάλλες που του έλεγα. Δώσε μου το τηλέφωνο του Γιάννη τον Μπαρμπούνη να συνεννοηθώ. Και μου λέει, ποιος είναι ο Μπαρμπούνης? Εκεί που έμενα, ρε, και την άλλη φορά, εκεί που θα μείνω και τώρα. Όχι, ρε, λένε, Μαργαρίτη τον λένε. Ρε, Μπαρμπούνη τον λένε, να του λέω. Μαργαρίτη, να τσακωνόμαστε, πώς τον λένε. Τι να σου πω, λέμε τον ίδιο. Μου λέει, ναι, τον ίδιο λέμε. Μένω στο ίδιο μέρος, το ίδιο μένες. Μπαρμπούνη τον λένε. Παρατσούκλι θα. Πήρα το Γιάννη και μου λέει, ρε, εσύ λένε, τον Μπαρμπούνη είναι το παρατσούκλι μου. Εντάξει, αλλά εγώ τότε σαν Μπαρμπούνη σε γνώριζα. Πώς τώρα σε κάνω Μαργαρίτη? Τέλος πάντων. Ξέρει γιατί. Μπορεί και αυτό να είναι παρατσούκλι, δεν το ξέρει. Λοιπόν, τον Μπαρμπούνη βγήκε γιατί έμπαινε για ψάρεμα και έβγαζε όλο μπαρμπούνια. Σοβαρά, έχει τόσα μπαρμπούνια Ινάξο, τα πω για ψάρεμα. Και πολλά Ισχυνούσα. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό το οδηπορικό που κάναμε στις μικρές Κυκλάδες, γιατί είναι νησιά που δεν τα ξέρουμε και στο κάτω κουφονής συναντήσαμε και μιλήσαμε.